Εγώ θέλω να σας δηλώσω ότι έχω προσφύγει εναντίον της με μηνύσεις και αγωγές, διότι η αδερφή της φερόμενης ως δολοφόνου των τριών ανηλίκων παιδιών θα πρέπει να λογοδοτήσει και για την υπόθεση της πιτωνικοκυράς της Ευγενίας Κούτρα. Η υπόθεση αυτή είναι στο στάδιο του ιατρικού φακέλου που έχουμε λάβει εμείς προσωπικά, εγώ δηλαδή ως πλεξούς δικηγόρος του ενός συγγενούς που εκπροσωπώ, και οι ευθύνες να γνωρίζετε ότι σύντομα θα επέλθουν για όσους είχαν την ευθύνη την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή της Ευγενίας Κούτρα. Εγώ έχω να δηλώσω ως νομικός παραστάτης του συγγενούς ένα πολύ σημαντικό από την πρώτη ανάγνωση που έκανα στον ιατρικό φάκελο. Δεν δινόταν η συνταγογράφηση των φαρμάκων, των οποίων το νοσοκομείο ως αρμόδιο για να την περιθάλψει είχε δώσει εντολή στους οικείους της να λαμβάνει τα φάρμακά της. Αναγνωρίζεται λοιπόν και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδαής ιατρικά, πως όταν αφήνεις αβοήθητο έναν άνθρωπο χωρίς να του χορηγείς τα φάρμακά του, του δημιουργείς ανήκεστο πρόβλημα, πρόωρο θάνατο, και ίσως αυτοί που δεν έκαναν σωστά την, ως έχοντες το πληρεξούσιο για να την ιατροφαρμακευτικά να την περιθάλπτουν την άτυχη Ευγενία Κούτρα, σήμερα είναι μπροστά τους ο ιατρικός φάκελος και στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να εξακριβωθεί ποια ακριβώς είναι η ευθύνη τους. Για μας υπάρχει ευθύνη και θα αποδοθεί σύντομα στη δικαιοσύνη.